στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, που φέρει τον διακριτικό τίτλο «Local Change for Global Impact Summit 2023», προηγήθηκε συνέντευξη τύπου, στην οποία εκτός της Δημάρχου, Μερόπη Σιδρέου, από πλευράς Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών IDGEN και Alilonet και Athens American Community School of Athens αναφέρθηκαν στις δράσεις και στους στόχους της σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και στο πλαίσιο των συνδιοργανωτών και των δικτύων τους παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την προβολή του νησιού μας, όσο και για την παροχή στους νέους της δυνατότητας να λάβουν συσσωρευμένες πληροφορίες από κορυφαίους στο είδος συμβούλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η Alilon Net αριθμεί περισσότερα από 8.000 μέλη σε 70 χώρες. Στο Start μίλησαν η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Ιδρέου, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Alilon Net Άγγελος Παγκράτης, η Δόκτωρ Πέγκη Πελώνη, πρόεδρος του Athens American Community Schools of Athens, και ο κύριος Γιώργος Σιφάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IDGEN Global. Υπάρχει προοπτική περαιτέρω συνεργασίας να προκύψει κάτι από αυτό? Βεβαίως, ο κύριος Παγκράτης, που είναι και ο συνεκτικός κρίκος της όλης προσπάθειας και είναι χαρά μας που κατάγεται από τον τόπο μας, είναι συνδημότης μας, συμπατριώτης μας. Νομίζω και όλοι οι συντελεστές, όσοι έχουν συμβάλει και οι συνεργάτες του δικτύου αλλά και η Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και να το καθιερώσουμε ώστε να γίνει πλέον θεσμός και ανατακτά χρονικά διαστήματα να έχουμε να παρουσιάζουμε και όλες τις επίκαιρες εξελίξεις και ό,τι άλλο μπορεί να προσφερθεί μέσα από αυτό το δίκτυο σε συνεργασία και με το Δήμο μας. Τώρα υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και περαιτέρω συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μιας και είναι ακαδημαϊκός? Βεβαίως, γι' αυτό θα δείτε και έντονη εδώ την παρουσία σήμερα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με το οποίο ήδη συνεργαζόμαστε και ο Δήμος αλλά και το δίκτυο. Νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση και τη συνομιλία και το σημερινό συνέδριο θα δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις και το εφαλτήριο ώστε να ξεκινήσει μια συνεργασία ακόμα πιο ουσιαστική, με ωφέλεια και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά κυρίως για τους φοιτητές. Σχετίζεται καθόλου με το γραφείο που άνοιξε στη Νέα Υόρκη? Θα υπάρξει από εκεί κάτι? Σκεφτόμαστε ακριβώς, γι' αυτό είναι εδώ ο κύριος Βλάμος, ο οποίος ήταν και στην αποστολή στη Νέα Υόρκη. Σκεφτόμαστε ακριβώς αυτό, να γίνει η διασύνδεση και με το γραφείο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που είναι ένα διοικητικό γραφείο, ένας διοικητικός σταθμός και ένα γραφείο διασύνδεσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου με την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα της Νέας Υόρκης, να γίνει διασύνδεση ώστε να βρούμε και από εκεί τις οδούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Γιατί επιλέχθηκε η Κέρκυρα? Γιατί είναι ένα πολύ ελκυστικό νησί, το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι έχουμε πραγματικές ελπίδες ότι θα δούμε την πρόοδο που ελπίζουμε να δούμε, που πρέπει να δούμε, σε όλη την Ιόνιο περιφέρεια. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η εκδήλωση που διεξάγεται? Πάρα πολύ σημαντική, διότι έχει πρωτεύον για μένα είναι τα παιδιά, οι νέοι, και τις δυνατότητες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά. Βέβαια τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, αλλά ελπίζουμε ότι κάποτε θα γυρίσουν στην Ελλάδα και θα κάνουν τη διαφορά εδώ, θα προσφέρουν. Και θέλουμε όμως επίσης πολλά παιδιά, όπως είπε ο κύριος Παγκράτη, να μείνουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν και να σπουδάσουν και να κάνουν έργο αυτά που μαθαίνουν, για να προοδεύσει και η Ελλάδα κι άλλο. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια για να μείνουν αυτά τα παιδιά εδώ και επιστημονικά. Πιστεύω ότι εάν μπορούμε να επηρεάσουμε έστω και ελάχιστα, θα το κάνουμε με τέτοιες εκδηλώσεις και με τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε τα πράγματα. Επειδή έχουμε επιλογή με τον κύριο Παγκράτη και την κυρία Πολώνης με το American Community School και το Alilon, είναι τιμή μας να είμαστε εδώ στη Κέρκυρα, να δείξουμε στον κόσμο παγκόσμια τι γίνεται εδώ και τις κουβέντες που θα έχουμε σήμερα με σημαντικοί άνθρωποι.